Καλησπέρα, Age Assassin εδώ. Και σήμερα παίζουμε Slender Hunt, the real Slender game. Το οποίο είναι το πραγματικό, αληθινό Slender game. Το οποίο είναι γαμάτο. Είναι γαμάτο. Και είναι free. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι φτιαγμένο από τον τύπο που έχει φτιάξει το κανονικό Slender game, το The 8 Pages. Το κλασικό δηλαδή, το πρώτο. Αλλά δεν ξέρω γιατί το φτιάξανε μετά, εφόσον έχουν βγει 500 Slender Games. Τέλος πάντων, λοιπόν, το παιχνίδι απλά έχει γαμάτα HD graphics quality, γαμάτα, τα πιο καλά γραφικά τα οποία έχουν υπάρξει μέχρι τώρα στο Slender Game. Λοιπόν, θα πάμε δυσκολία paranormal, το οποίο είναι το hard. Έτσι. What would you do if you woke up in a place you have never seen before? Προφανώς θα πήγαινα τις πάνες μου στη μαμάκα μου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε τα γραφικά είναι απλά γαμάτα, δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα. Ακόμα και το σπίτι είναι λίγο διαφορετικό, αλλά χαίρομαι που ο φακός δεν κατεβαίνει κάτω. Εντάξει, ακόμα έχει κάποια bugs αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι πρώτη version του Hunt και δεν μπορώ να περιμένω κάτι διαφορετικό. Σε αυτό το Slender Game υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε. Να βρείτε scars, το οποίο είναι το κύριο quest. What's on the other side of the gate? Ωραία, με το tab τα κάνετε unequip. Παίρνετε μπαταρίες, σαν να σας τελείωσε ο πακός. Και πάμε σε αυτή την πόρτα. Πόρτα άνοιξε. Κοριτσάκι, είναι όλα καλά, να μην έρθω ή να έρθω. Καλά, εντάξει, θα έρθω, χαίστηκα για σένα. Λοιπόν, ναι, είναι ένα από τα πιο τρομακτικά Slender Games, δηλαδή και καλά γραφικά. Βασικά, αν το βάζα σε mute θα ήμουν εντάξει, αλλά δεν θα έχει νόημα. Ωραία, για να δούμε τι παίζεται. Ένας χάρτης. The Green Park. Ωραία. Για να δούμε τι έχει το Green Park. Δεν ξέρω και πόσα λεπτά έχει κρατήσει το βίντεο. Και... Fuck my life. Εγώ λέω να... κλείσω. Δεν ακούω τίποτα τώρα. Ένα ωραίο σπιτάκι. Εδώ θα μένει η γιαγιά μου λογικά. Και κάνουν περίεργα sounds. Porters. This place feels creepy. Where is all... Okay. Όντως είναι creepy. Ένα κλειδί. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο σε αυτό το σπίτι. Τώρα θα πρέπει να βρούμε ένα πύργο, στον οποίο πρέπει να ανέβουμε πάνω. Πράγμα το οποίο δεν είχα βρει. Δεν είχα βρει. Όχι. Όταν το παίζα μόνος μου, τέλος πάντων. Γιατί έχω παίξει 2-3 φορές. Μέχρι εδώ, δεν έχω παίξει παραπάνω. Wow! Σε λίγο θα αρχίσει και να βρέχει. Γαμώτο. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό Slender, μαμά. Έλα να το δεις. Να πάρεις μια ανακοπή να γλιτώσω κι εγώ. Όχι, πλάκα κάνω. Ναι, ο παίχτης κουράζεται. Εύκολα. Δύσκολα. Κάτι γυάλιζε εκεί. Μπαταρίες. Πήρα μπαταρίες. Πάρτες, τις πήρα. Μάλλον εδώ τις πήρα. Ωραία, πρέπει να βρούμε έναν πύργο τώρα. Που αν δεν το βρούμε, είμαι μαλάκας. Fuck. Μπορώ να κάτσω εδώ πέρα, δεν υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι. Ωραία. Βασικά σε αυτό το παιχνίδι δεν εμφανίζεται τόσο νωρίς ο Slender. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Νομίζω. Εκτός αν παίζω σε paranormal. Σε paranormal... δεν ξέρω. Αυτή η λάμπα είναι χαλασμένη. Χρειάζεται τον ειδικό. Για να δούμε τι έχει αυτή η λάμπα. Ναι, βγάζεις πίθες. Καλά θέλει η μάστορα. Τι είναι εκείνες οι φωτιές.
είμαι σίγουρος ότι πρέπει να πάω εκεί πέρα, αλλά... Α, ένα note. Ναι, βρίσκεται και note εδώ πέρα, ένα άγαλμα. Guess you won't help me this time. Φυσικά και δεν θα σε βοηθήσω, γιατί... Ωραία, 11 scars left, τώρα μπορεί να αρχίσει να έρχεται το Slender. Δεν θα να ξέρω γιατί. Αλλά συνήθως μόλις παίρνει τα δύο πρώτα notes κάτι έχει... Ω, εκείνα τα δύο είναι σαν ματάκι στον ουρανό. Okay. Πρέπει να βρω τον πύργο. Πού είναι ο πύργος, ξέρεις? Κάτσε. Να κλείσω λίγο. Πού είμαι? You are here. Δεν βλέπω κανένα σταυρό. Ας το διάλο. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Παίξτε σε paranormal, είναι το πιο γαμάτος τρόπος να πάθεις ανακοπή αν είσαι πάνω των 80 ετών. Αν... Φεύγω! Oh, motherfucker! Δεν μπορώ να τρέξω, κουραστικά. The fuck? Κάπως έτσι είναι η αίσθηση το να παίζεις Slender Haunts σε Paranormal. Κάνει teleport πολύ συχνά πάνω σας. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να ξέρω. Πού είμαι? Δεν μου δείχνει. Τι στο πούτσι, αυτό το παιχνίδι δεν σου δίνει τίποτα. Α, από εδώ ήρθα έτσι. Γαμώ. Καλά λέω το σπρί να το αφήσω όταν... Μου κάνει jump σκερό. Ναι, από εδώ έχω έρθει, οπότε πάμε πίσω πριν να βρούμε τον πύργο. Okay, ναι, δεν έχω κάτι να πω. Έχετε εσείς να πείτε? Όχι, έχω να πω! Φύγε! Γαμώ το που στο μπούτσο είναι και δεν το βλέπω. Κάτσε να κλείσει το φως. Δεν έχω και μπαταρίες. Ωραία, πούστη μου. Σκάσε! Ωραία. Τι στο μπούτσο, δεν βρίσκω τίποτα. Υποθέτω πρέπει να πάω πάλι από άλλο δρόμο. Ναι. Δεν βρίσκω άλλο δρόμο. Βρίσκετε εσείς, άμα δείτε τίποτα απλά, δεν ξέρω, πείτε μου στα comment ότι ήμουν λήθος και δεν το είδα. Κάτι γυαλίζει εκεί πέρα, μπαταρίες, ναι, πήρα μπατάρι. Πάρε τις μπαταρίες, μαλάκα. Ωραία. Έχω μπαταρίες, εσύ δεν έχετε. Ωου, φύγε, γάμο του. Φύγε, όχι. Πού στο μπούτσο είναι ο μαλάκας? Με γάμισε. Πάλι εδώ. Ωραία, υποθέτω δεν πρέπει να έρθουμε από εδώ. Θα πάμε από εδώ. Συμβουλή, κλείνετε το φακό. Έτσι βλέπω έρχεται πιο εύκολα. Και άμα μείνετε για ώρα κίνητος. Ναι, δεν είναι σοβαρό, Slender. Ωραία, πρέπει να βρούμε τον πύργο. Ξέρω, έχει ένα note εκεί στον πύργο, αλλά πού θα τον βρω το γαμό πύργο? Okay, το παραδέχομαι, είμαι νουμπάς. Θα έχω κόψει αρκετά σημεία από το βίντεο μέχρι να προσπαθώ να βρω αυτό το πύργο. Ωραία. Πιστεύω από εδώ να είναι και να μην πάω άδικα από κάπου που δεν ξέρω που είναι. Φακ, άμα δεν βρω αυτό το πύργο,
Πού είμαι? Wow. Δεν με βλέπω, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό. Δεν με βλέπω. Πες μου ότι βρήκα τον πύργο. Δεν νομίζω, κάτι άλλο είναι εδώ πέρα. Oh, oh fuck. Oh fuck my hating life. What the fuck? Я банген. О, о, фуй, я не. А! А! The fuck. Ωραία, παιδιά. Είχατε μια εικόνα το πώς είναι να παίζετε Slender σε παρανόρμα. Ξέρω, δεν βρήκα πολλά scars, δεν βρήκα σχεδόν τίποτα. Το παιχνίδι έχει άπειρα πράγματα να κάνετε, δηλαδή δεν τα έχω ανακαλύψει καν ακόμα. Παρόλο που είναι μικρό. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνω και part 2 επιζώντας, απλά γράψτε το κάτω στα comments. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το γαμό βίντεο. Γεια σας.